Νίκος ο Κούγκης είναι όλη η ιστορία του ΑΟΑ Μναρίου. Απλά και ξεκάθαρα. Ίδρυσε το ΜΑΤ το 1957, κάθισε στο τιμόνι της πάνω από 20 χρόνια, ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος. Πρόσφερε πολλά στον αθλητισμό της περιοχής και σε εποχές που ήταν πολύ δύσκολες. Δεν είναι όπως τώρα που το έχουμε σαν χόμπι και τρέχουμε και αφιερώνουμε κάποια ώρα από τη ζωή μας. Τότε ο κόσμος είχε άλλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Και το να πας να φτιάξεις ομάδα σε μια δύσκολη εποχή, να φτιάξεις γήπεδο, γιατί έφτιαξε και το γήπεδο ο Νίκος ο Κούγκης και αυτή που ήταν τότε η πρώτη, στο πρώτο συμβούλιο. Ήταν για την εποχή ένα τόλμημα μεγάλο. Άλλωστε, δεν είναι ας μην ξεχνάμε ότι είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες Σέβιας. Το Αυλωνάρι έχει τον αριθμό 813 στην ΕΠΟ, που σημαίνει ήταν από τις πρώτες 813 ομάδες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, πανελλαδικά. Και στην περιοχή μας, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στη δική μας περιοχή πρέπει να είναι η πρώτη. Μετά πρέπει να έγινε ο Ταμιναϊκός και η Κίμη. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη. Λοιπόν, ο Νίκος Κούγκης πρόσφερε πάρα πολλά. Είναι ανεκτήμητο το έργο. Δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει αυτό. Απλά εμείς που ακολουθούμε τώρα συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή που είχε γίνει τότε. Σε άλλες βάσεις, με άλλο τρόπο, συνεχίζουμε την ιστορία του ΑΟΑ, του ΑΟΑ Βουναρίου. Και εξακολουθείτε να τον έχετε σημαία τον Νίκο. Είναι σημαία, θα δεις και στο blog της ομάδας ότι είναι το σήμα μας μπροστά σε κάθε δημοσίευση που κάνουμε. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Βλέπεις ότι σε όλη την Ελλάδα ομάδες ιστορικές διαλύονται σε αυτή τη δύσκολη εποχή της κρίσης. Τα Αυλωνάρι στέκεται γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύουμε και συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά. Όλο το Συμβούλιο.